γνωρίζετε ασφαλώς την εκτίμηση που έχω στο πρόσωπο του Αγίου Γέροντα Πατρός Εφραίμ. Στην Αριζόνα φέτος κάθε μεσημέρι μετά το φαγητό και πριν πιάσει το μεροκάματό του, στη μία το μεσημέρι, πριν αρχίσει την ιερά εξομολόγηση, ερχόταν στο σπιτάκι το ιερατικό όπου και φιλοξενούμενο. Έτυχα δεσποτικής αρχοντικής φιλοξενίας. Είχα σημειώσει πολλά να του εξομολογηθώ, μια και άρχισε η τελευταία δεκαετία της ζωής μου μετά τις 7 πρώτες δεκαετίες που πέρασαν. Όπως ξέρετε, χωρίς πνευματικούς καρπούς. Τον παρακάλεσα να εύχεται να μην φύγω με τελείως άδεια χέρια, ξερή καρδιά, μου διασπασμένο ανυπάκου. Δεν προλάβαινα να ολοκληρώσω την νυχτρά εξομολόγησή μου και παρενέβαινε διακριτικά και απέμασε. Απορροφούσε τον ψυχικό κάματο, την έκτηση περηφανίας δεινή πολυχρόνια ταλαιπωρία μου. Ανάλαφρος ο Άγιος Γέροντας έπαιρνε τα σκουπίδια και αμέσως με το ζέον χάρισμα του πνευματικού δεν αφήνει τίποτα έξω από την πυρά της Θείας Χάριτος που διαχειρίζεται διακριτικότατα, έτσι ώστε να μην μένουν ριζίδια ή πολύματα ρυπαρά στην ψυχή. Χωρίς τα ζυζάνια των μικροτήτων και των κακιών ανθούν οι εν Χριστώ αρετές, με κορυφαία τη Βασιλίδα των αρετών, την αγάπη στο Χριστό και στον άνθρωπο. Εκτός των καθαρά προσωπικών περί την ιερά εξομολόγηση, τον ρώτησα για την παρούσα κατάσταση. Με ρωτούσε και αυτό σχετικά. Δεν μου είπε κάτι αποκαλυπτικό, όμως τόνισε με έμφαση τα παρακάτω. Πρώτον, να συνιστάτε σε όλους καθαρή εξομολόγηση. Να μην αφήνουμε ανεξομολόγητες παλιές ή πρόσφατες σοβαρές αμαρτίες. Θα τις βρίσκουμε πάντοτε μπροστά μας. Δύο σοβαρά επίπεδα πτώσεων είναι οι σαρκικές αμαρτίες και οι ανθρώπινες σχέσεις. Ιδιαίτερα, ό,τι σχετίζεται με τα σαρκικά πάθη, μικρά, μεγάλα, σοβαρά, ή κάποια που δεν τους δίνουμε και πολύ σημασία λόγω πλήσης εγκεφάλου και συνειδήσεως από τη τηλεόραση και από το διαδίκτυο, πρέπει να καθαρίζονται από την ψυχή. Διαφορετικά, λιμνάζει το κακό και μάλιστα πολλαπλασιάζεται εντός της ψυχής, όπως επικίνδυνα πολλαπλασιάζονται τα μικρόβια στις αιστείες μολύνσεως. Υποφέρει και αρρωσταίνει και σωματικά ο ίδιος ο άνθρωπος, αλλά και μεταφέρει κατά ένα μυστικό, αθέατο τρόπο την πνευματική του νόσο και στο περιβάλλον του και δει στα καθαρά μικρά παιδιά. Τα μικρά απορροφούν αμέσως το καλό, το εύκρατο κλίμα ή το κακό που κρύβεται μέσα στις ψυχές των μεγαλύτερων. Τα μικρόβια κυκλοφορούν χωρίς να τα βλέπουμε. Σχεδόν όλες οι ψυχολογικές και πολλές σωματικές αρρώστιες των παιδιών οφείλονται στις κρυφές αμαρτίες τις ανεξομολόγητες των γονέων. Η καθαρή εξομολόγηση φέρνει την ίαση και στους γονείς και στα τέκνα τους, σωματική και ψυχική. Και στις ανθρώπινες σχέσεις, ο ατομισμός και η φιλαυτία μολύνουν το νου των ανθρώπων. Δεν θέλουν να υπομένουν. Τσακίζουν τους γάμους, τις συγγένειες, τις συνεργασίες και ακυρώνουν τη συνεργασία με το Θεό. Αποτέλεσμα, το κατρακύλισμα των ημερών μας. Η κρίση, οι αυτοκτονίες, ο πολλής χώρος που οικειοθελώς δώσαμε και δίνουμε στον πονηρό να μας ανακατεύει και να μας εφευρίσκει μηχανές μόνιμης εγκατάστασης στις ψυχές μας, στις οικογένειές μας, στα σχολεία μας, στους χώρους ψυχαγωγίας, ψυχοκτονίας, στις συνεργασίες μας, στους κυβερνητικούς χώρους. Η καθαρή εξομολόγηση θα φέρει ειρήνη και χαρά μέσα μας και γύρω μας. Τρανή απόδειξη το ανθρώπινο και θεανθρώπινο εύκρατο κλίμα που επικρατεί στα μοναστήρια, ανδρικά και γυναικεία και στα πνευματικά τέκνα του Γέροντα. Δεύτερη επισήμανση. Είναι επίγουσα ανάγκη να πετάξουμε τις μάσκες στα προσωπία. Να γίνουμε απλοί όλοι μας για να μπορούμε να απλώσουμε χείρα βοηθείας χωρίς να παρεξηγηθούμε, χωρίς να δημιουργήσουμε προβλήματα, αλλά να βοηθήσουμε αληθινά και διακριτικά ο ένας τον άλλον. Να αφήσουμε κατά μέρος τις κουτοειρωνίες, τα πειράγματα, τις εξυπνάδες και να χρησιμοποιήσουμε ό,τι καλό, ό,τι τάλαντο μας έδωσε στον καθένα ο Θεός για το καλό όλων. Απλή, άδολη αγάπη. Αδέλφια που έχουν χρόνια να μιληθούν θα πρέπει να δώσουν τα χέρια για να γκρεμιστούν τα κάστρα του διαβόλου που ύψωσε γύρω από την καρδιά τους. Η χαρά και η ευλογία του Θεού θα ανθεί και στους αντιπάλους, αλλά και σε όλο τον περιβάλλοντα χώρο. Το περιβάλλον δεν πρόκειται να σωθεί διαφορετικά, παρά μόνο με την εις αλλήλους αγάπη. Από τους ανθρώπους απλώνεται σε όλη τη φύση. Η Αριζόνα αποτελεί τρανή απόδειξη των συμβουλών του Αγίου Γέροντα. Πώς κατάφερε ο Γέροντας να μεταβάλει την έρημο σε όαση? Πρώτα με την πολυχρόνια σκληρή υπακοή στο γέροντά του. Υπακοή τυφλή, απόλυτη,
με αγάπη και με επίγνωση, ότι έτσι νεκρώνεται οριστικά ο παλαιός άνθρωπος και αναγεννάται ο νέος, ο εν Χριστώ, ο δημιουργικός. Και πριν από την Αριζόνα, η Ιερά Μονή Φιλοθέου ήταν πόλος έλξης πολλών νέων μοναχών. Πόσα άλλα μοναστήρια επανδρώθηκαν με εφεδρίες του Γέροντα. Το θαύμα της Αριζόνας τεκμηριώνει τα ανωτέρω. Αγιασμένος ο Γέροντας μεταφέρει παντού αγιοσύνη, χωρίς πάθος, χωρίς σκληρό εγωισμό, χωρίς μάρκετινγκ, χωρίς κοσμικά προσόντα, χωρίς στιγματισμούς, κατακρίσεις, δημοσιεύσεις, δημιουργεί νέους εν Χριστώ ανθρώπους που με γεωμετρική πρόοδο αυξάνονται, γιατί κατανοούν αμυδρά αρχικά, αγωνίζονται στη συνέχεια με βαθιά υπακοή να εκτελούν τα έργα του Θεού. Γίνονται δημιουργικοί. Αυτό το φρόνημα έχει μεταδώσει ο Γέροντας και στους μοναχούς και στις μοναχές και σε όλους τους λαϊκούς που περιβάλλουν με αγάπη τα μοναστήρια και περιβάλλονται με τις δραστικές ταπεινές ευχές του Αγίου Γέροντος. Το θαύμα της Αριζόνας, αυτό καθ' αυτό, αποτελεί την πιο κραυγαλαία απάντηση του Γέροντα για την αντιμετώπιση της κρίσεως. Από το μηδέν της ερήμου, άντησε η έρημος 50 τέκνα πνευματικά, αλλά και υλική, πρακτική, φυσική δημιουργία απίστευτη για τα δικά μας μεταπτωτικά δεδομένα. Πώς να μην έρθει η κρίση σε μας, αφού ακόμα και τα πιο κοντινά στην Εκκλησία τέκνα ταυτίζονται και ευθυγραμμίζονται με την κοσμική νοοτροπία αντισήματος, συμπεριφοράς, διαχειρήσεως, αντιμετωπίσεως των κρίσιμων οριακών καταστάσεων. Τρίτον, στο τέλος ο Άγιος Γέροντας μου ανέφερε περιπτώσεις ανθρώπων με ουσιακό τέλος. Ανθρώπων οι οποίοι περιπλανήθηκαν σε περίεργες αμαρτωλές καταστάσεις. Κάποια στιγμή συνήλθαν, του εξομολογήθηκαν με βαθιά μετάνοια τις αμαρτωλές τους περιπέτειες και έφυγαν από την παρούσα ζωή προς την αιώνια και καθαρμένοι, έτοιμοι, κοινωνημένοι μαζί με τον Χριστό, συνοδεία προς τα άνω. Επίσης, μου ανέφερε περιπτώσεις αλλοθρήσκων που γνώρισαν την Αγία Ορθοδοξία μας, βαπτίστηκαν και έφυγαν και αυτοί, έχοντας πληροφορηθεί ότι εγγίζει το τέλος τους. Μου ανέφερε κι άλλες τραγικές περιπτώσεις που δεν υπάρχει λόγος να αναφέρω. Πάντως μετά από προσευχές, του έδωσε ο Χριστός κάποια σημάδια της σωτηριώδους πορείας τους προς τη Βασιλεία των Ουρανών, τη Βασιλεία του Θεού. Τέταρτον, αντιλαμβάνομαι ότι ο Άγιος Γέροντας ήθελε να μου ανοίξει τις ενδοκοσμικές αιμονές μου. Ήθελε να μου πει έμπρακτα ότι είμαστε πνευματικοί πατέρες ανθρώπων του Θεού που θα ζήσουν αιώνια. Καθημερινά θα πρέπει να σκεπτόμαστε με νοσταλγία την αιώνια μετά του Κυρίου μας ζωή. Να μην πνιγόμαστε μόνο στο εδώ και στο τώρα της κρίσεως. Μέσα στη Θεία Λατρεία μας και στην Αγία Μελέτη των Αγίων Γραφών, των Θεοπνεύστων Αγίων Πατέρων, παίρνουν οι μέρες, ο χρόνος, τα προβλήματα. Να μην μας καταπιούν, να μην μας εγκλωβίσουν. Να αντιμετωπίσουμε τα αναφιόμενα προβλήματα με πίστη στον Κύριο που με ρημνά για τα πιο μικρά πουλάκια. Κατά μείζωνα λόγο έχει πρόνοια για μας που τον επικαλούμαστε. Να μην μας λείπει η μικρή, πανεύκολη ευχούλα «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» και το Πάτερ ημών. Εις άνθρωπος, θείο ζήλο πεπειρωμένος, δύνατε όλων δήμων ανακαινήσε, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Η εμπειρία του εφαρμοσμένη στα πράγματα της εποχής του επιβεβαιώνει την παραπάνω δική του ρίση. Ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ, ένα ασήμαντο γεροντάκι, ούτε το δημοτικό είχε τελειώσει, ούτε άλλα προσόντα διέθετε. Όμως κατάφερε να εγκαθιδρύσει του Κυρίου συνεργούντος 19 μοναστήρια στην Αμερική. Για πρώτη φορά ανδρώος και γυναικείος μοναχισμός στην Αμερική με τυπικό Αγίου όρους. Όλοι οι μοναχοί και οι μοναχές σε όλα τα μοναστήρια της Αμερικής ψάλουν άριστα στην αγιορείτικη βυζαντινή μουσική και στον αρχαίο ελληνικό λόγο που τον μαθαίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Άγιοι οι μοναχοί, αφουσιωμένοι στα εν Χριστώ πνευματικά τους καθήκοντα, κοινωνικοί για να βοηθούν τους αδελφούς, καλλιεργητές της γης, δημιουργοί πολλών άλλων πολιτιστικών προϊόντων. Όταν η Θεία Χάρης επισκεφθεί τον καλοπροαίρετο άνθρωπο, γίνεται όλος ένθος. Τον πλημμυρίζει η Θεία Κατάνοιξη και αρχίζει η καλή αλλίωση. Πληρώνεται αθρώα και αρχοντικά νους, καρδιά, βούληση, σώμα, ολόκληρος ο άνθρωπος. Εφόσον του δίδεται το μείζον και το όλον είναι επόμενο να αποκαλύπτονται, χαρίζονται στον αλλοιούμενο και τα επιμέρους.
γνώσεις, εμπειρίες, βιώματα, αποφάσεις, προγράμματα, σχεδιασμοί. Επιτελείται κατά Θεόν δημιουργία μοναδικής σημασίας και αξίας. Αν διαχειριστεί ο χαριτούμενος σωστά, διακριτικά, με φόβο Θεού και ταπεινό φρόνημα, τα χαρίσματα του Θεού, τότε, σε συνεργασία Θείας Χάριτος και Θεουμένου, γίνονται πολλά. Δημιουργούνται τα ανθρωπίνως ανέφικτα. Αν παρεμβληθεί το εγωιστικό φρόνημα, ο ατομισμός, ο σφετερισμός, η ιδιωτικοποίηση των δωρεών του Θεού, τότε σμικρίνεται ή συστέλλεται η Θεία Χάρις ή χάνεται. Αν υπάρξει και πάλι διάθεση συνεργασίας του ανθρώπου με τη Θεία Χάρη, όπως πάλιν και πολλάκις λέγεται από τον ιερέα κατά τη Θεία Ευχαριστία και δίδεται στον Άρτο και στον Ίνο η μεταποιητική δωρεά, έτσι και στους ανθρώπους δίδεται η δωρεά του Θεού. Στην Αριζόνα, στην Ιερά Μονή του Αγίου Αντωνίου, παρατηρούμε ευδιάκριτα τα δώρα του Θεού. Πάνω στην έρημο κατορθώνονται καλλιέργειες που βοηθούν τους αδελφούς στην επιβίωσή τους. Φιλοξενούνται δωρεάν φυσικά 50, 100 ή και περισσότερα άτομα καθημερινά, με τις πολλές ευλογίες του Κυρίου στον Γέροντα, ο οποίος αδιαλείπτος επικαλείται το υπερπάν όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η ελληνική ομογένεια διέρχεται περίοδο πνευματικής ακμής. Σεβασμός, αγάπη και εκτίμηση μεταξύ των εν Χριστώ αδελφών, καλλιεργημένων άμεσα από τις Άγιες Συμβουλές του Γέροντος. Οι άλλοι επηρεάζονται έμεσα μέσω των προηγουμένων. Ανθεί ο χριστιανισμός στα μοναστήρια και μεταδίδεται η άνθηση αυτή και στις τάξεις των λαϊκών. Λυπούνται οι Έλληνες της Ομογένειας για την καταστροφή της Ελλάδας. Ταπεινώς φρονώ ότι οι ευχές του Αγίου Γέροντος θα φέρουν το θαύμα της απελευθερώσεως της πατρίδος μας από τα δεινά της δεινής δικτατορίας.